και να δίνει κατεύθυνση τη μία ή την άλλη. Δυστυχώς σήμερα η πολιτική στη χώρα μας, γι' αυτό έχει καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα, λειτουργούσε υπό το κράτος του ακραίου κεφαλαίου της Ευρώπης και της Ελλάδος. Δυστυχώς. Εγώ όμως την προσέγγιση που κάνω την επιστημονική στο πολιτικό σύστημα δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως. Μα και οι πολίτες δίνουν. Στο δημοκρατικό αλλά και στον οικονομικό και να ψηφίσουν. Μα και οι πολίτες δίνουν. Αλλιώς θα ψηφίζανε οι άνθρωποι και δεν θα διεκδικούσαν μια πολιτική επιλογή. Θα λέγανε άστα το κεφάλαιο τα κάνει όλα, άρα πάμε για επανάσταση όποτε γίνει. Δεν λέει αυτά ο κόσμος. Επιλέγει διαφορετικές εναλλακτικές πολιτικές. Δεν είναι μία η πολιτική που αναγκαστικά θα επιλέξει. Αυτό είναι η αντίληψη του ευρωπαϊκού του επιθετικού. Μία πολιτική, μία επιλέγουμε. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλη. Άλλη είναι η επιλογή του κόσμου σήμερα. Θέλει άλλη πολιτική. Λέω λοιπόν τώρα ότι βεβαίως δεν παραγνωρίζουμε την σημασία του κοινωνικού παράγοντα και ενώ του κεφαλαίου σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σχετικό. Αλλά οι σχετισμοί δύναμη τροποποιούνται και από την δραστηριότητα της κοινωνίας και από τις πολιτικές επιλογές που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κινητοποίησης. Αλλιώς θα ήμασταν μέσα σε ένα σύστημα που θα ήταν αποκλειστικά και μόνο κλειστό καπιταλιστικό. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι ποιος είναι να υπάρχει στην κοινωνία. Και δυνατότητα επιλογής πολλών πολιτικών και όχι μόνο μονόδρομου. Αλλά κλείνει η παρένθεση τώρα και προχωρώ στις ερωτήσεις. Οι μισθοί. Οι μισθοί, είπατε ότι δεν επηρεάζουν καθοριστικά, αλλά εν μέρη μόνο το θέμα της ανταγωνιστικότητας, το αναπτύξατε το θέμα. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, σε ποιο βαθμό επηρεάζει το ύψος των μισθών και συνεπώς σε ποιο βαθμό επηρεάζει και την κοινωνική ασφάλιση. Κοιτάξτε, το επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό διότι συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, στη μείωση των μισθών, η κυριαρχία της ατομικής σύμβασης και ιδιαίτερα όταν είσαι σε μια οικονομία η οποία έχει και υψηλό επίπεδο ανεργίας. Και αυτό το βλέπουμε από τις εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει, είτε από το Ινστιτούτο είτε από άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, που βλέπουμε ότι η μετατροπή από τη συλλογική στην ατομική σύμβαση εργασίας δεν συνοδεύεται μόνο από την αλλαγή της εργασιακής σχέσης, αλλά συνοδεύεται και από τη μείωση του μισθού. Επομένως, εφόσον η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται πάνω στο μισθό, τότε επηρεάζει και τον όγκο των εισρωών που έρχονται στο ασφαλιστικό σύστημα. Εγώ νομίζω όμως, επιπλέον από όλα αυτά τα ποσοτικά στοιχεία, υπάρχει το ποιοτικό στοιχείο της δημοκρατίας μέσα στη λειτουργία της παραγωγής. Και επίσης το θέμα της... αυτό που ζητάμε να μιλήσουμε για παραγωγικότητα. Δηλαδή, για παραγωγικότητα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να περιμένει κανείς μια αύξηση παραγωγικότητας σε μια οικονομία ή σε μια επιχείρηση με χαμηλούς μισθούς ή με ατομικές συμβάσεις εργασίας ή με εκείνο ή με το άλλο ή με το άλλο. Αυτά έχουν μια αλληλεξάρτηση και μια αλληλεσχέτιση. Μάλιστα. Και γι' αυτό εμείς από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε το μισθό όπως το θεωρεί η νεοκλασική θεωρία. Κόστος εργασίας. Εμείς δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο μισθός που είναι η ζωή του πολίτη είναι κόστος. Είναι μία δαπάνη για συγκεκριμένη εργασία που γίνεται στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Σε σχέση τώρα με το ευρωπαϊκό μοντέλο, γιατί μας αφορά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ρυθμίζονται ζητήματα, συσσωρικά ρυθμίζονται, που αφορούν την τραπεζική αγορά. Οι ζητήματα της χρηματοπιστωτικής σφαίρας. Δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση του θέματος του ασφαλιστικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως αυτή η ρύθμιση έχει να κάνει με τη διαφορά επιπέδων ανάπτυξης, αλλά όμως μπορεί να υπάρξει κατά τη γνώμη σας μια προοπτική, και την Ελλάδα αφορά που έχουμε τα ιδιαίτερα ζητήματά μας, μια προοπτική κοινωνικής Ευρώπης, χωρίς να υπάρχει μια διασφαλισμένη, ως προς κανόνες τουλάχιστον, πορεία του ασφαλιστικού συστήματος πανευρωπαϊκά. Κοιτάξτε, εμείς, όπως σας είπα, συμμετείχα στην ομάδα εμπειρογνωμών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων όταν διαμορφωνόταν η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Αυτό που προτείναμε τότε ήταν να μπει και τέταρτο κριτήριο, το επίπεδο της ανεργίας. Δεν έγινε δεκτό. Μετά ξεκίνησε μια συζήτηση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων για το θέμα της ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης. Έγιναν συζητήσεις, μετρήσεις κλπ.
Οι Βόρειοι, ακόμα και εργαζόμενοι, όχι μόνο εργοδότες ή κράτη, σας βάζανε το θέμα της διαφοράς των παροχών και ποιος θα καλύψει τη διαφορά. Εμείς είχαμε πάρει τότε μια πρωτοβουλία και κάναμε εδώ μια ημερίδα που είχαμε καλέσει όλα τα Ινστιτούτα Εργασίας όλων των χωρών προς αυτή τη στρατηγική. Και ακόμα και οι εργαζόμενοι, επειδή είχε γίνει μια μελέτη τότε και είχαμε υπολογίσει ότι για να γίνει αυτό ήθελε περίπου ένα μεγάλο ποσό, ποιος θα το χρηματοδοτήσει, και λέγαμε εμείς τότε από το Ινστιτούτο σαν οικοδεσπότες, εμείς, ποιοι εμείς. Εμείς έχουμε βάλει. Επομένως, η ιδέα που υπήρχε τότε και νομίζω σαν κοινοβούλιο μπορείτε να την επαναφέρετε, γιατί όχι, είναι το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Εμείς λέγαμε τότε, εντάξει για τους παλιούς, αφού είχαμε αυτό το βάρος, αλλά επειδή η ζωή των ανθρώπων είναι μπροστά, και αυτό που σας λέω έγινε το 2001, το 2002, τώρα δηλαδή θα έχουμε μια απόσταση 13 ετών, να πούμε ότι από αύριο το πρωί 2003-2004, όποτε αποφασίσουμε, όποιος μπαίνει στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη, ασφαλίζεται σε ένα ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο δίνει αυτές τις εισφορές και δίνει αυτές τις παροχές. Και αυτό το ταμείο θα έχει παραρτήματα πλέον σε κάθε χώρα για λόγους εξυπηρέτησης. Και θα δημιουργήσουμε αυτή την προοπτική σε αυτό το τομέα, αφήνοντας τα εθνικά συστήματα για όλες τις προηγούμενες εργαζόμενους από τη στιγμή που δεν είχαμε τότε αυτούς τους πόρους. Υπάρχει εδώ ένα θέμα, το θέμα ότι εφόσον δεν θα μπαίνουν νέοι στο εθνικό σύστημα, αλλά οι νέοι θα μπαίνουν στο ευρωπαϊκό σύστημα, ποιος θα χρηματοδοτεί τους νέους. Και τότε η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν, γιατί είναι πραγματικό το πρόβλημα, ήταν ότι μπορεί να εξεταστεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι αντίστοιχο που λέγανε για το για εκείνο, που θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει αυτό το κενό για τις προηγούμενες γενιές που είναι δικαιούχοι στα εθνικά τους συστήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να είναι μια προοπτική και νομίζω ότι και σε πολιτικό επίπεδο είναι μια ιδέα που μπορεί το ελληνικό μας κοινοβούλιο μαζί με άλλα κοινοβούλια να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί όχι. Και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Με βάση την εμπειρία που είχαμε και ως πολιτικό σύστημα και ως πολίτες του κόσμου από την εφαρμογή των προγραμμάτων του Διεθνούς Νομικού Ταμείου, θα δικαιολογείτε στην κυβέρνηση στην αρχή Παπανδρέου και μετά τις υπόλοιπες διάδοχες μνημονιακές κυβερνήσεις μία έστω ψευδαίσθηση ότι μπορεί το Δούνου του να παρέμβει εποφελία του ελληνικού λαού σε αυτή τη διαμόρφωση των προγραμμάτων? Το λέω γιατί το Δούνου του δεν ήταν κάτι που δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και με βάση μάλιστα ότι ο κύριος Σιμίτης στη Βουλή, νομίζω στο καθιστήριο του προϋπολογισμού του τελευταίου της κυβέρνησης Καραμαλή, είχε προειδοποιήσει υπό τύπον απειλής που έρχεται ότι μπορεί να υπαχθεί η Ελλάδα στο Δούνου του. Άρα ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ήμασταν ότι μας πιάσουν τον ύπνο? Εγώ νομίζω ότι η εμπειρία που υπήρχε για την αντίληψη και για το ρόλο του Δούνου του ήταν ότι θα έπρεπε η Ευρώπη συνολικά να είχε αποφύγει τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό που ακούω και ότι δεν έχει εξειδίκευση κλπ. Νομίζω δεν περιποιεί τιμή κυρίως και για τους εμπειρογνώμονες και για τα όργανα της Ευρώπης που έχουν εξαιρετικό επίπεδο είτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στελεχών που μπορούν να φέρουν σε πέρας αντίστοιχες τέτοιες, εγώ μιλάω περισσότερο για συμφωνίες και λιγότερο για μνημόνια οικονομικής ή κοινωνικής πολιτικής. Επομένως, η εμπειρία ήταν ότι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Ο κύριος Ψυχογιός και μετά ο κύριος Βορύδης. Άλλος... Ωραία, εντάξει.